Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θα κλείσουμε αυτό το μάθημα σχετικά με το πρώτο μάθημα σχετικά με την συγγραφή εργασιών στο σύστημα LaTeX. Επιστρέφοντας σε ένα θέμα που μάλλον σας αρέσει πάρα πολύ, στην επέμβαση της μορφοποίησης του κειμένου. Μέχρι τώρα είναι κάτι το οποίο το έχουμε εξορκίσει τελείως έξω από τη συζήτησή μας. Σε πολλές περιπτώσεις όμως είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να επέμβουμε σε αυτή τη μορφοποίηση, να αλλάξουμε δηλαδή για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται κάποιο μέρος του κειμένου μας, είτε γράφοντας με έντονους χαρακτήρες κάποια λέξη ή φράση, με πλάγιους χαρακτήρες, με μεγαλύτερο σε μέγεθος γραμματοσειράς, μικρότερο μέγεθος χρωματοσειράς, ή να βάλουμε κάποιο χρώμα επίσης και ούτω καθεξής. Παρόλο δηλαδή που δεν είναι αυτό η βασική δουλειά μας, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποφύγουμε 100% και δεν είναι και ανάγκη να το αποφύγουμε 100%. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, πώς μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το κείμενο το οποίο γράφουμε στο LaTeX, στο αποτέλεσμά του στο PDF. Λοιπόν, παρατηρήστε τώρα εδώ τα εξής. Εδώ η πρώτη γραμμή αναφέρεται μόνο με τη φράση κανονικό κείμενο, με την έννοια ότι δεν έχουμε πειράξει τίποτα. Δηλαδή δεν το έχουμε πει να κάνει έντονους χαρακτήρες, πλάγιους κτλ. Από εδώ και κάτω όμως προσέξτε λίγο κάποιες έτσι αλλαγές. Εδώ είναι για παράδειγμα έντονοι χαρακτήρες. Εδώ είναι επίσης πλάγιοι χαρακτήρες με έμφαση. Το ίδιο πράγμα είναι, απλά το λέμε δύο διαφορετικά. Εδώ είναι κείμενο με μεγάλους χαρακτήρες, με μεγαλύτερους χαρακτήρες, με μικρούς χαρακτήρες και ούτω καθεξής. Πώς τα κάνουμε όλα αυτά? Όλα γίνονται με κάποιες εντολές, κυρίες και κύριοι, στο LaTeX. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Πάμε λοιπόν εδώ. Αυτό είναι το κανονικό κείμενο, δεν έχουμε κάνει καμία απολύτως αλλαγή. Τώρα, ένα κείμενο το οποίο έχει περικλειστεί με άγκιστρα και μέσα το έχουμε δώσει την εντολή BF ή το Bold Series, αν θέλετε καλύτερα, τότε σημαίνει ότι αυτοί οι χαρακτήρες θα εμφανιστούν σαν έντονοι, σαν bold δηλαδή. Με λίγα λόγια, απλά γράφουμε εδώ πέρα το BF και ό,τι είναι μέσα σε αυτά τα άγκιστρα, από εδώ δηλαδή και μετά μέχρι εδώ που κλείνει το άγκιστρο, αυτό θα εμφανιστεί σαν έντονοι χαρακτήρες. Προσέξτε λίγο, αν εδώ δώσετε μόνο την εντολή BF χωρίς να βάλετε χωρίς να βάλετε τα άγκιστρα, αυτό το οποίο θα πάρετε θα είναι ότι από εδώ και κάτω όλοι οι χαρακτήρες είναι με έντονα γράμματα. Δηλαδή ξεκινήσαμε εδώ τα έντονα και πηγαίνουμε παρακάτω με έντονα γράμματα, όπως βλέπετε. Δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε, γι' αυτό, για να μην ξαναγυρνάμε πίσω και του λέμε τώρα βγάλε τα έντονα γράμματα, λέμε ότι στην περιοχή που θέλουμε να εμφανιστούν τα έντονα γράμματα την περικλείουμε μέσα με άγκιστρα. Προσοχή για να αποφεύγουμε τα λάθη. Όταν ανοίγουμε ένα άγκιστρο πρέπει να κλείνει, διαφορετικά δείτε από κάτω τι θα συμβεί. Δεν έχουμε κάνει πρακτικά τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, προσοχή. Σωστάκι. Να το κλείσουμε εδώ. Για να είμαστε σωστοί δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε έτσι. Κατανοητό, δηλαδή την περιοχή την οποία θέλουμε να αλλάξουμε με οποιοδήποτε τρόπο την περικλείουμε μέσα σε άγκιστρα. Απ' την άλλη μεριά η εντολή IT που βγαίνει από το italics δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να γράφει τα γνωστά μας italics, δηλαδή τα πλάγια γράμματα, και έτσι θα πάρουμε εδώ όπως βλέπετε ένα κείμενο που έχει πλάγιους χαρακτήρες. Κάτι αντίστοιχο και πολύ παρόμοιο κάνει η εντολή EM που βγαίνει από την έμφαση. Τους πλάγιους χαρακτήρες, κυρίες και κύριοι, τους βάζουμε για πλάκα μέσα σε ένα κείμενο, ούτε απερίσκεπτα. Είναι μικρές λέξεις ή φράσεις, μάλλον λέξεις ή μικρές φράσεις, για τις οποίες θέλουμε να δώσουμε έμφαση στον αναγνώστη. Δεν γράφουμε γενικά με italics ή με έμφαση, ούτε κάνουμε κατάχρηση αυτού του πράγματος. Δεν γράφουμε για παράδειγμα παραγράφους ολόκληρες με εμφατικούς χαρακτήρες ή με πλάγιους κτλ. Κάποια λέξη ή κάποια μικρή φράση. Τώρα, δείτε λίγο το εξής, κυρίες και κύριοι. Εδώ που λέει κείμενο με large, μεγάλους χαρακτήρες, και large, εδώ έχουμε μεγάλο L, εδώ έχουμε μικρό. Αν δείτε λίγο το αποτέλεσμα, αυτή εδώ είναι η φράση γράφει μεγάλους χαρακτήρες και εδώ έχουμε ακόμα μεγαλύτερους. Το large, όπως καταλαβαίνετε, έχει την επίδραση ότι κάνει τους χαρακτήρες να εμφανίζονται με πιο μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς. Αν κάνουμε το αρχικό L κεφαλαίο, αυτοί οι χαρακτήρες θα μεγαλώσουν κι άλλο.
Και μάλιστα μπορούμε να, τους, να κάνουμε και όλη τη λέξη με, οπα, με κεφαλαία γράμματα, επιστρέφουμε στα λατινικά, για να γίνουν ακόμα πιο μεγάλοι οι χαρακτήρες. Ή αν δείτε από κάτω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα ένα μέγεθος, οπα, συγγνώμη λίγο. Εκτός από το Lattice έχουμε και τους περίφημους huge χαρακτήρες, τους τεράστιους δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, ακόμα μεγαλύτεροι χαρακτήρες, εντάξει, και ούτω, και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι σειρές, δηλαδή το large, το large με κεφαλαίο, το όλη η λέξη με large με κεφαλαία και ούτω κατά huge και τα λοιπά, τα οποία και αυτά, όπως το large έτσι και το huge, μπορεί να γράφεται με μικρούς ή κεφαλαίους, με capitals δηλαδή, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Είναι σχετικές αναφορές, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, αυτό το huge που έχουμε γράψει εδώ, ή αυτό το large, είναι large ως προς αυτό το κανονικό κείμενο. Για να έχουμε μία άποψη του τι συμβαίνει, θα σας πω λίγο το εξής. Αυτό που συμβαίνει στο LaTeX είναι ότι υπάρχει ένα προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς εδώ στο κανονικό κείμενο και το μεγάλο, μεγαλύτερο ή μικρότερο, όπως βλέπετε εδώ με το small που βγαίνουν οι μικρότεροι χαρακτήρες, είναι κάτι αναλογικά ως προς αυτό το κανονικό κείμενο. Αυτό το κανονικό κείμενο επηρεάζεται από μία παράμετρο που έχουμε τοποθετήσει εδώ στο article, την οποία αν δεν την τοποθετήσουμε εδώ με δικές μας αγγείλες, σαν παράμετρο δηλαδή, είναι, έχει τον αριθμό 10. Το μέγεθος της γραμματοσειράς δηλαδή είναι το 10. Αν αυτό εδώ το αλλάξουμε, για παράδειγμα το κάνουμε 12, pt points δηλαδή, τότε θα αλλάξει αυτό το κανονικό κείμενο και αναλογικά θα αλλάξουν όλα τα επόμενα, δηλαδή οι μεγάλοι χαρακτήρες, οι μικροί. Αυτό να έχετε υπόψη σας ότι θα επηρεάσει επίσης αυτό που σε προηγούμενο βίντεο έχουμε δει στα section, στις ενότητες, υποενότητες, όπου και εκεί επεμβαίναμε στην γραμματοσειρά. Παρατηρήστε τώρα ότι έχει, αυτό το κανονικό κείμενο έχει μεγαλώσει κάπως σε σχέση με αυτό που είχαμε προηγουμένως. Όλο το έγγραφο δηλαδή αναλογικά έχει εμφανιστεί τώρα με μεγαλύτερη μεγέθους γραμματοσειρά, με μεγαλύτερο μεγέθους χαρακτήρες. Αυτό εδώ σας λέω ότι γενικά μπορούμε να το βάζουμε στις τιμές 9, 10, 11, 12 κτλ. Τα 9 και τα 10 όπως καταλαβαίνετε είναι πιο μικρό μέγεθος, το 11 και το 12 πιο μεγάλο. Αν δεν βάλουμε τίποτα, υπονοείται ότι έχουμε δώσει την παράμετρο 10, οπότε οι χαρακτήρες είναι κάπως πιο μικροί. Τυπικά, να σας πω την αλήθεια, προτιμώ το 11 σαν μέγεθος γραμματοσειράς, αλλά αυτό είναι μια προσωπική επιλογή, από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να τα κάνει έτσι μικρότερα ή μεγαλύτερα όσο θέλει. Έχετε επίσης υπόψη ότι οι εργασίες, πολλές φορές η ίδια εργασία γράφεται με διαφορετικό σκοπό, με την έννοια πια ότι χρησιμοποιούμε μεγαλύτερους χαρακτήρες, μεγαλύτερους κενά και μεγαλύτερα κενά διαστήματα στη συγγραφή, όταν απλώς θέλουμε να διαβάσουμε γρήγορα μια εργασία με στόχο να την διορθώσουμε, να την επιμεληθούμε κτλ. Ενώ πολλές φορές για να εξοικονομήσουμε χώρο σε μια τελική εκτύπωσή της, χρησιμοποιούμε μικρότερη γραμματοσειρά. Ας γυρίσουμε τώρα στο 11. Οι μικροί χαρακτήρες εδώ, όπως νομίζω εύκολα μπορείτε να διαπιστώσετε, γράφονται με την εντολή small. Τέλος, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τρεις ακόμα εντολές, οι οποίες τις δύο έχουμε ήδη συναντήσει. Το large και το small εδώ. Όπως σας είχα πει και πριν με το BF, όταν δώσουμε μία εντολή μορφοποίησης γραμματοσειράς χωρίς να βάλουμε τα άγκιστρα, αυτό συμβαίνει καθολικά από το κείμενο που είναι από το σημείο αυτό και προς τα κάτω. Από εδώ και κάτω δηλαδή, ό,τι και να γράψουμε θα είναι με κανονικούς χαρακτήρες όπως βλέπετε, δεν το έχουμε βάλει κάποια γραμματοσειρά. Αν όμως αλλάξουμε και βάλουμε το small θα γίνουν με μικρούς και αν γυρίσουμε με το normal font, γυρνάμε σε αυτό που έχουμε ονομάσει κανονικό κείμενο, σε αυτό δηλαδή που δεν έχει κάποια μορφοποίηση, αν είναι έντονοι χαρακτήρες, αν είναι μεγάλοι, μικροί και ούτω καθεξής. Αυτό που γράφεται αυτόματα δηλαδή είναι αυτό εδώ το normal font, από εκεί και μετά αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι μπορούμε να το κάνουμε τις εντολές που έχουμε δείξει, δηλαδή το BF, το italics, η έμφαση, το large κτλ. Προφανώς υπάρχουν εντολές για πολλές άλλες μορφοποιήσεις, όπως για παράδειγμα είναι το underline, όπως για παράδειγμα το βλέπετε εδώ με την εντολή, το italic, το typewriter, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά όταν γράφουμε κώδικες. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία σιγά σιγά όλο και περισσότερο και μόλις σας εξάλλουν κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε, να ασχοληθείτε δηλαδή και να βρείτε τέτοιες μορφοποιήσεις.
Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, σαν γενική συμβολή, είναι να είστε λίγο φιδωλοί. Δηλαδή, μην κάνετε κατάχρηση των όρων μορφοποίησης. Χρησιμοποιήστε τους μονάχα εκεί όπου χρειάζεται, με στόχο να δώσετε κάποια έμφαση ή να τονίσετε κάτι που θέλετε στον αναγνώστη και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι ένα κείμενο το οποίο έχει παντού έμφαση, δηλαδή έχει παντού έντονους χαρακτήρες, παντού υπογραμμισμένους, παντού πλάγιους χαρακτήρες κτλ., όλα αυτά από τα οποία θέλετε να δώσετε χάνονται. Δηλαδή, αν μέσα σε μια σελίδα είναι όλα έντονα τα γράμματα, τότε δεν υπάρχει κάτι έντονο να διαβάσει κανείς. Όλα είναι έντονα. Οπότε, γενικά το χρησιμοποιούμε με μέτρο αυτή την αλλαγή στην μορφοποίηση. Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, την μορφοποίηση αυτή εδώ, προσθέτοντας στο μικρό αυτό παράδειγμα που έχουμε πει, λίγο χρώμα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χρώματα, κυρίες και κύριοι, στο κείμενό σας, υπάρχουν πολύ εξελιγμένοι τρόποι να το κάνετε. Θα δούμε εδώ μόνο τον πιο απλό, δεν είναι και αυτός που χρησιμοποιείται πιο συχνά, αλλά είναι όμως ο πιο απλός, γιατί χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα. Για να χρησιμοποιήσετε χρώματα θα χρειαστεί να φορτώσετε κάποιο πακέτο. Το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε είναι το πακέτο Color, αυτό που έχει το χρώμα, και από εκεί και μετά να χρησιμοποιήσετε τα βασικά χρώματα, το πράσινο, μπλε, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε το BF που είναι το Bold και ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εμφανίζεται με ένα κόκκινο χρώμα. Τότε θα γράψω εδώ πέρα Color Red. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι είναι μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτά τα άγκιστρα θα εμφανιστεί σαν έντονους, με έντονους χαρακτήρες και κόκκινο χρώμα. Για να δούμε λίγο εδώ το αποτέλεσμα. Πετύχαμε κάτι. Κάτι πετύχαμε. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορείτε να βάλετε κάποια χρώματα ή να βάλετε κάποιο χρώμα επίσης, όπως είναι το μπλε, το πράσινο, green και ούτω καθεξής. Τα λεγόμενα βασικά χρώματα. Δεν είναι ανάγκη να συνδυάσετε το BF με το μπλε οπωσδήποτε. Για παράδειγμα, αν θα βγάλουμε εδώ το BF δεν θα έχουμε έντονους χαρακτήρες, θα έχουμε όμως μόνο με το μπλε χρώμα. Από την άλλη μεριά μπορείτε να βάζετε ταυτόχρονα, μιας και το αναφέραμε, όσους προσδιορισμούς μορφοποίησης θέλετε. Εδώ για παράδειγμα το κάναμε BF που είναι bold, έντονα, μπλε, και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και large, να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα. Πολύ δυνατή έμφαση κατά κάποιο τρόπο, έχει μεγαλώσει το μέγεθος, έχουν γίνει μπλε, έχουν γίνει έντονοι, ούτω καθεξής. Λοιπόν, το παρακάναμε κάπως εδώ, εντάξει. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο το εξής, ότι αν αυτόν εδώ την επέμβαση, δεν τη βάζαμε μέσα στα άγκιστρα, αλλά τη βάζαμε πριν εδώ στο κείμενο, γράφαμε δηλαδή color blue, καταλαβαίνετε σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει ότι από εδώ και κάτω όλο το κείμενο θα γίνει blue, όλο θα εμφανιστεί δηλαδή με μπλε χρώμα, με εξαίρεση την πρώτη γραμμή. Μπορείτε αυτό βέβαια να το αλλάξετε παρακάτω, αν θέλετε μόνο μία γραμμή να είναι color blue, με το black, να βάλετε δηλαδή ξανά το χρώμα, το τυπικό, να είναι έτσι. Αλλά γενικά σας ξαναυπενθυμίζω ότι όταν χρειάζεται να επέμβουμε σε ένα μικρό κομμάτι του κειμένου, αυτό το κάνουμε μέσα σε άγκιστρα. Δηλαδή στο κομμάτι που θέλουμε να αλλάξουμε, το περικλείουμε μέσα σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον με τα άγκιστρα και εκεί μέσα δίνουμε την όποια εντολή θέλουμε. Τέλος, κυρίες και κύριοι, μία μικρή απλή παρατήρηση. Οι συνδυασμοί αυτή τη μορφοποίηση που έχουμε πει εφαρμόζονται αθρηστικά. Δεν έχει σημασία ποιο θα βάλουμε πρώτο και ποιο θα βάλουμε δεύτερο. Προηγουμένως, για παράδειγμα, είχαμε δει το χρώμα, το μπλε, να το έχουμε τοποθετήσει εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε πρώτα bold και μετά μπλε. Μπορούμε εξίσου σωστά να το βάλουμε εδώ. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, αλλά θα γράψουμε έντονους χαρακτήρες με μπλε χρώμα. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι λίγο το εξής. Για να μην μπερδεύεστε, ακολουθήστε συστηματικά το ίδιο στυλ. Παρόλο δηλαδή που είτε το βάλετε έτσι είτε το βάλετε αλλιώς, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, γιατί θα περάσει από μια υπολογιστική επεξεργασία. Ο άνθρωπος είναι γενικά όν το οποίο πολύ δύσκολα, δυσκολότερα από ότι ο ένας υπολογιστής, για να είμαστε πιο σαφείς, θα αναγνωρίσει τέτοιες αλλαγές όταν θέλετε να ελέγξετε ένα LaTeX κείμενο, μια εργασία σε LaTeX. Οπότε αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε. Όταν δηλαδή βάζετε συνδυασμούς, θέλετε να βάζετε τα χρώματα πριν, για παράδειγμα τα italics, το bold κτλ. Μετά θέλετε να τα βάζετε.
Παρόλο που το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, για εσάς που γράφετε αυτή την εργασία, γενικά θα είναι πολύ πιο ευκολότερο να εντοπίσετε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε, αν πιθανά θέλετε να τις αναιρέσετε. Αυτά κυρίες και κύριοι, ας κάνουμε λίγο το χρώμα, ας γυρίσουμε λίγο έτσι στο ασπρόμαυρο όπως ήμασταν εδώ πριν. Με τους τρόπους που έχουμε δείξει λοιπόν μπορούμε να επέμβουμε στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το κείμενό μας. Πολλοί άλλοι τρόποι υπάρχουν, δεν είναι μόνο αυτοί που έχουμε πει εδώ. Όπως για παράδειγμα είναι η περιστροφή του κειμένου, η ανύψωση του κειμένου, η υπογράμμιση του κειμένου, τα πλαίσια κειμένου, να βάλουμε δηλαδή τετραγωνάκια ή κυκλάκια γύρω από ένα κείμενο κ.ο.κ. Αυτά όμως τα λίγα και βασικά νομίζω ότι θα σας οδηγήσουν πολύ εύκολα στο να ξεκινήσετε να δουλεύετε με το LaTeX. Και στο σημείο αυτό, κλείνοντας κυρίες και κύριοι το πρώτο μάθημα, να πούμε ότι παρόλο που έχουμε συγκεντρωθεί μονάχα κατά κάποιο τρόπο στην εισαγωγή απλού κειμένου με λίγα μαθηματικά, με κάποια βασικά μαθηματικά, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που θα δούμε σε ένα από τα επόμενα μαθήματα, είναι μια πάρα πολύ καλή, έτσι, ας το πούμε, έχετε μια πάρα πολύ καλή βάση να ξεκινήσετε να γράφετε. Το LaTeX γενικά δεν είναι εύκολο να το ξεκινήσει κανείς, αλλά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό αν το μάθει, οπότε δαπανίστε λίγο χρόνο στο να εφαρμόσετε αυτά τα λίγα πράγματα που έχουμε πει και από εκεί και μετά μη σας νοιάζει τίποτα, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, ελπίζω να διασκεδάσετε με τη μορφοποίηση του κειμένου στο LaTeX. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.